Τετάρτη το σπίτι που μένω εγώ και τα παιδιά μου βγαίνει στον πληστηριασμό, έχει βρεθεί ήδη αγοραστής. Η κυρία Κυριαζοπούλου, σχολική γιατί καθαρίστρια με πολύ χαμηλό μισθό, κινδυνεύει να μείνει στο δρόμο αφού την Τετάρτη βγαίνει σε πληστηριασμό το σπίτι της. Χωρισμένη εδώ και 12 χρόνια, φροντίζει τα 4 παιδιά της. Κάποια εξ αυτών είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. 17 μήνες ζούσαμε χωρίς ρεύμα, 4 μήνες χωρίς νερό, σοβαρά προβλήματα υγείας των παιδιών μου. Το δάνειο ήταν για να φτιαχτεί το παντρικό της σπίτι που θα στέγαζε την οικογένεια. Ένα σπίτι το οποίο είχε υποστεί ζημιές από το σεισμό του 1999. Όπως λέει, το χρέος εκτοξεύθηκε όταν ο πρώην σύζυγός της κήρυξε πτώχευση και ήρθαν πάνω της όλα τα χρέη, αφού είχε τις δικές της υπογραφές. Έρχονται και μου ζητάνε εμένα 1,5 εκατομμύριο. Εμένα το σπίτι που μένω το σπίτι μου, είναι 90.000 το χρέος τους. Και δεν μπαίνουν σε διακανονισμό, γιατί η εισπρακτική λέει ότι τα έχουν βάλει όλα σε ένα κουβά. Μάλιστα, 2 μέρες πριν τον πληστηριασμό έχει βρεθεί και αγοραστής για το σπίτι. Έχει βρεθεί άνθρωπος, έχω ενημερωθεί ότι έχει βρεθεί και έχει καταθέσει και χρηματικό ποσό. Είμαστε στο δρόμο με 4 παιδιά, με 2 παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έως το τέλος του έτους έχουν προγραμματιστεί συνολικά σχεδόν 10.000 πληστηριασμοί, εκ των οποίων ακίνητα αφορούν 3.655. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο για την ερχόμενη Τετάρτη, έτοιμοι προς διενέργεια είναι 114 πληστηριασμοί κατοικιών σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα πρεμιέρα έκαναν και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο, που είχαν σταματήσει στην πράξη λόγω του καλοκαιριού.